Γύρισα πάλι πίσω στη Θεσσαλονίκη. Έχω μερικές μέρες που γύρισα, είναι αλήθεια, αλλά είχα πάρα πολλά τρεξίματα και συμμαζέματα να κάνω, βαλίτσες, ιστορίες κτλ. Οπότε έκανα ένα μικρό διάλειμμα. Σήμερα κατέβηκα λίγο αγορά μαζί με τον Άπο και πήραμε μερικά πραγματάκια που χρειαζόμασταν, όπως καφέδες που βλέπετε ότι έχουν τελειώσει από πίσω. Οπότε πήγαμε ένα εσπρέσο και πήραμε καφέδες. Έχουν αυτή τη φανταστική σακούλα. Τρομερή. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πήραμε βολούτο τον καφέινε που πίνω εγώ κυρίως. Ο Άπο πίνει το Φρέντο Intenso. Και πήραμε και αυτή την καινούργια γεύση που είναι με καρύδα, που τη δοκίμασα από τις κάψουλες της μαμάς για τη δικιά της Espresso Vertuo και μου άρεσε πάρα πολύ, παρότι δεν είναι καφέινε, αλλά εντάξει, για ένα το πρωί ας πούμε ή μισό μπορώ να πίνω ίσως. Μετά πήγαμε στα Hondos που ήθελα να πάρω αυτήν εδώ την πούδρα που παίρνω της Essence, τη Διάφανη, παίρνω πάντα δύο γιατί τελειώνουν. Παίρνω αυτό το αποσμητικό για το καλοκαίρι με το αγγούρι της Dove, μου αρέσει πάρα πολύ. Και παίρνω και ένα σαπούνι της Dove πάντα που με αυτό πλένω και το beauty blender αλλά και τα πινέλα. Και επί τη ευκαιρία, επειδή την προηγούμενη φορά δεν είχα πάρει εντατική γιατί δεν ήμουν σίγουρη ποια ήθελα, αποφάσισα να πάρω την Super Defense της Clinique. Είναι με SPF 40. Γενικά η κοπέλα που ήταν στον πάγκο μου είπε πολύ καλά λόγια. Μου άρεσε πολύ. Την είχα δοκιμάσει σε δείγμα και μου είχε αρέσει. Οπότε πήρα αυτήν και μου έδωσε και δύο δώρα, τα οποία δεν είμαι σίγουρη τι έχω μέσα. Έχει Liquid Facial Soap Mild. Ωραίο. Μία mini moisture serge, τι γλυκούλη. Πολύ ωραίο. Και moisture serge για τα μάτια. Και αυτό σε μικρούλι, πάρα πολύ ωραίο. Και μου έδωσε και αυτό εδώ που είναι cleansing balm, είναι τα μακιγιάζ. Είναι κάπως στερεό και γίνεται λάδι και το πλώνεις όλο το πρόσωπο, κάτι τέτοιο μου είπε. Και θα τα δοκιμάσω όλα αυτά φυσικά, γιατί γενικά μου αρέσουν πάρα πολύ τα προϊόντα της Clinique. Αυτά πήραμε από Condo Center και μετά πήγαμε και μια βόλτα στα Public, γιατί είναι η εποχή που διαβάζουμε βιβλία. Εγώ πήρα από Πουαρό φυσικά, Αγκάθα Κρίστη, τα ρολόγια. Και ο Ναπολέον πήρε η Λέσχη Φόνων της Πέμπτης. Αυτό. Κάναμε μία βόλτα, πήγαμε και για ένα καφέ. Πλέον δεν φοράμε μάσκα έξω, το οποίο, εντάξει, δεν έχω νιώσει ακόμα ότι είναι φυσιολογικό, αλλά με αυτή τη ζέστη που έχει τώρα αυτές τις ημέρες που είναι 38 βαθμοί συνέχεια και καθόλου αέρας, δεν αντέχεται η μάσκα έξω. Θα συνηθίσουμε και με τον καιρό, πιστεύω. Δυστυχώς εδώ σπίτι δεν έχουμε air conditioning, δεν έχουμε ανεμιστήρα. Μπορεί να ακούτε και το θόρυβο τώρα από πίσω, αλλά είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω. Τώρα έχω να κάνω αρκετό συμμάζεμα, να βάλω δύο πλυντήρια νομίζω και πρέπει να φάω κιόλας κάποια στιγμή. Αυτά για την ώρα. Υπάρχει ένα ενδεχόμενο να πάμε αύριο παραλία. Αλλά θα δούμε. Hello! Τελικά, όπως σας είπα χθες, θα πάμε θάλασσα. Οπότε ετοιμαζόμαστε και φεύγουμε. Ήρθε η ώρα πάλι να με κάνεις να κλάψω. Hello guys! Σήμερα θα αποκαλύψουμε κι άλλη οικογενειακά μυστικά. So good inside. Oh baby, don't ever.
Η παραλία ήταν πολύ ωραία χθες, περάσαμε όλη την ημέρα σχεδόν στη θάλασσα, γυρίσαμε στο σπίτι, έχει ψήσει ο παππούς και κάτσαμε όλοι μαζί να φάμε και γυρίσαμε πάρα πολύ αργά, έπρεπε να ήταν 11 η ώρα όταν γυρίσαμε Θεσσαλονίκη, γιατί είχε και πάρα πολύ κίνηση. Θα κατέβω τώρα κάτω στο κέντρο για κάτι δουλειές και μετά θα πάμε για ένα καφέ με τον Απολέον και την Ειρήνη, τη φίλη μου με το αγόρι της, που έχουν έρθει Θεσσαλονίκη για βόλτα. Μάλλον θα πάμε στο Donkey Breakfast που δεν έχουν ξαναπάει και ανυπομονώ να τους δω, γιατί έχουμε να τους δούμε από πέρσι το Σεπτέμβριο νομίζω. Έχει περάσει πάρα πολύς καιρός. Μιλάμε βέβαια μέσω βίντεο κλήσης, οπότε εντάξει, τα περισσότερα τα έχουμε πει. Οπότε τώρα θα κατέβουμε στο κέντρο και πάμε για καφέ. Λέκα έχει. Πες βρε γιαγιά. 204. Γεια σας. Hello. Hello, τι γίνεται. Hello. Περιμένουμε τα γλυκά τώρα. But you don't mind that I'm
Hello! Ετοιμαστήκαμε και πάμε στα λαβάδικα. Έχουμε κλείσει ένα τραπέζι για 10 άτομα με πολλούς φίλους και την Ειρήνη και τον Τάσο που τους είδατε προχθές στο vlog. Και πάμε να διασκεδάσουμε. Hello. Έχουμε έρθει στο Φράουλα Κουζίνα Μπαρ. Ήρθαμε για καφέ και περιμένουμε τον Τάσο και την Ειρήνη. Φύγαμε από τον καφέ και ήρθαμε τώρα να φάμε πίτσα στο Μαργαρίτα. Πήγαμε και λίγο να δούμε τα γυρίσματα του Αντώνιου Μπαντέρα στην καινούργια ταινία, αλλά δεν προλάβαμε να δούμε τίποτα, γιατί ακόμα στείνανε τη σκηνή. Αλλά είχε μαζευτεί πάρα πολύ κόσμο για να το δει και τώρα περιμένουμε τις πίτσες μας. Γυρίσαμε τώρα απ' έξω. Ήμασταν και στην Εθνική Σαμίνης που γυριζόταν η ταινία με τον Αντώνιο Μπαντέρας. Τον είδαμε κιόλας που γύριζε τη σκηνή του. Εντάξει, ήταν ωραίο αυτό. Θυμήθηκα ότι έχω να σας δείξω και ένα haul, οπότε θα σας δείξω τώρα τι έχω αγοράσει. Γιατί αγόρασα αντιλιακά και αγόρασα και κάποια πραγματάκια σε εκπτώσεις από τα H&M που θέλω να σας δείξω. Αρχικά πήρα αυτό το προϊόν για τα μαλλιά, το οποίο το είχα ξαναπάρει και πέρσι, μου το είχαν προτείνει από το κομμωτήριο. Είναι το ίδιο προϊόν με αυτό που έχετε ξαναδεί στο κανάλι μου, που αυτό είναι και αντιλιακό, οπότε βοηθάει πολύ. Έχει φανταστικό άρωμα milkshake, όπως σας έχω ξαναπεί, μυρίζει φανταστικά. Και είπα να το ξαναπάρω φέτος. Μετά πήρα τα αντιλιακά μου για φέτος. Πήρα όπως και πέρσι τη Σβησί το Capital Soleil με SPF 50. Και το συγκεκριμένο είναι για λαμπερό μαύρισμα. Αν και εγώ δεν κάθομαι στον ήλιο, αλλά μου αρέσει έτσι αυτή η γυαλάδα που αφήνει. Και επίσης πήρα από La Roche Posay το Ανθίλιος με επίσης SPF 50, το οποίο είναι σε σπρέι και το πήρα για το πρόσωπο αυτό, για να το δοκιμάσω. Με έχω ακούσει καλά λόγια γενικά, οπότε θα δείξει. Και έχω να σας δείξω και κάτι αγορές που έκανα από H&M στις εκπτώσεις. Αρχικά πήρα αυτό εδώ το pullover σε αυτό το χρώμα της Μέντας για τον Ναπολέον. Μετά πήρα αυτή τη φούστα που είναι έτσι δερματίνη, την οποία την έχω στο μαύρο και την είχα δει στο μπέζ, αλλά μου είχε φανεί αρκετά ακριβή. Οπότε τώρα που την έβγαλε σε έκπτωση ήταν ευκαιρία, μου αρέσει. Και επίσης από ένα άλλο haul που σας είχα δείξει που είχα πάρει το σακάκι, πήρα και τη φούστα για να το κάνω set. Και αυτή ήταν ακριβούτσικη και τώρα που την έβγαλε σε έκπτωση
είπα να την πάρω, γιατί, γιατί να μην έχω το σετ. Αυτές ήταν οι αγορές. Κάπου εδώ θα κλείσω αυτό το vlog. Περάσαμε πολύ ωραία αυτές τις μέρες, είχαν έρθει και οι φίλοι μας, οπότε χαρήκαμε πολύ που τους είδαμε. Σε λίγες μέρες θα πάω Αθήνα με την αδερφή μου την Αλεξία, έτσι για μια βόλτα, οπότε θα σας πάρω μαζί μου. Σας ευχαριστώ πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα subscribe. Θα τα πούμε στο επόμενο.